Γεια χαρά σε όλους, Σάκης εδώ, σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο Inferno Braveheart κανάλι. Λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά, έχω ξανακάνει παρόμοια βίντεο, preview gameplays από παιχνίδια και καθόλου τυχαία ήταν και της Ubisoft. Εκείνο ήταν για το Watch Dogs μαζί με τον Κούλη. Σήμερα όμως δεν έχω τον Κούλη εδώ, έχω τον Δημήτρη τον Κέρδη, εσείς τον ξέρετε όμως καλύτερα ως Λάλης, ο οποίος είναι νέο αίμα στην ομάδα των Unboxholics και πρόσφατα παραβρέθηκε στο Λονδίνο σε ένα event που η Ubisoft μας είχε καλέσει για να δούμε από κοντά. Συγκεκριμένα ήταν ένα event για το Far Cry 5, Λάλη. Ναι, είδαμε και παίξαμε το Far Cry 5. Πήραμε μια πρώτη γεύση από την έκδοση που μας είχε ετοιμάσει για εμάς να παίξουμε η Ubisoft. Mm-hmm. Ένα μεγάλο μέρος του χάρτη ήταν ανοιχτό. Επομένως πήραμε μια αρκετά καλή γεύση, καλή γεύση του χάρτη. Mm-hmm. Ωραία. Άκου τώρα πώς θα γίνει η δουλειά. Επειδή έχω πάρα πολλές ερωτήσεις και επειδή δεν θέλουμε να βγει ένα τεράστιο βίντεο, ρε παιδί μου, και επειδή το Far Cry ενδιαφέρει πολύ κόσμο και υπάρχει κόσμος που έχει και παράπονα γενικά από τη σειρά, αλλά θέλει και να την δει να εξελίσσεται, οπότε έχω κάποιες ερωτήσεις εγώ να σου κάνω. Αρχικά, για να ξεκινήσουμε με αυτό, για να ξεκαθαρίσουμε έτσι κάποια πράγματα, θέλω να μας πεις τι γίνεται με το concept, το setting, γιατί στα προηγούμενα Far Cry και γενικά στα Far Cry ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι το setting, ο βασικός κακός, ας πούμε, ο villain του παιχνιδιού, αλλά κυρίως το setting. Πες μας λίγο τι γίνεται με το Far Cry 5. Το Far Cry 5 λαμβάνει χώρα στην Hope County. Μια φανταστική περιοχή εννοείται. Λογικό είναι που δεν βάλανε κανονική περιοχή, γιατί νομίζω ότι το καυτηριάζουν λιγάκι τις... Εννοείται. Και θα είχαν σίγουρα παράπονα και είχαν, νομίζω, έτσι. Υπήρχαν παράπονα και γι' αυτό γιατί ως ένα βαθμό προσπαθούν να διακομωδήσουν και λίγο όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτό με τους rednecks. Okay. Ας πάμε λίγο στα πιο του παιχνιδιού. Ναι. Αναλαμβάνεις το ρόλο ενός βοηθού σερίφη, ο οποίος όταν ήρθε σε σύγκρουση με την αίρεση, με μια αίρεση που υπήρχε εκεί πέρα στην περιοχή, αυτή η αίρεση λεγόταν Eden's Gate. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν πήγανε τόσο καλά για το σερίφι και για τους βοηθούς του, με αποτέλεσμα να τους πιάσουν όμοιρους και εσύ να προσπαθήσεις πλέον να τους ελευθερώσεις. Αυτή η αίρεση έχει σαν αρχηγό της τον Joseph Seed, ή αλλιώς The Father, όπως τον αποκαλούν. Τον είδαμε στα τρέιλερς αυτό, ναι. Ένας τύπος με τα μουσκα, έτσι. Αυτός ακριβώς, ναι. Είναι ο αρχηγός της αίρεσης και σαν βοηθούς του και mini boss επομένως του παιχνιδιού θα έχει τα αδέρφια του. Αυτό ξέρεις ότι μου θυμίζει πάρα πολύ Wildlands. Αρκετά, ναι. Ghost Recon είχε κάτι τέτοια σκηνικά. Ωραία, οπότε έχουμε έναν ανοιχτό κόσμο, ο οποίος... κόσμος είναι αυτή εδώ η κομιτεία της Αμερικής. Ναι, είναι η ίδια ακριβώς φόρμουλα με τα προηγούμενα Far Cry. Με τα προηγούμενα Far Cry. Απλά τώρα μιας και μιλάμε για χάρτη και για περιοχές, να πούμε ότι πλέον δεν θα υπάρχουν τα ενοχλητικά για πολλούς towers, όπου έπρεπε να σκαρφαλώσεις για να ξεκλειδώσεις την περιοχή. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση. Ναι. Και κάτι πολύ θετικό για μένα, γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγο είχε κουράσει το θέμα με τα towers. Ήταν, είχε γίνει... Ακόμα και το Origins, το Assassin's Creed. Ναι, ρουτίνα. Ήταν πλέον ρουτίνα στα παιχνίδια της Ubisoft. Πες λιγάκι τι παίζει τώρα. Ποιος είναι ο νέος τρόπος να ξεκλειδώνεις το χάρτη, γιατί αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο νέος τρόπος που ξεκλειδώνεις τα points of interest, δηλαδή τα map icons στο χάρτη πλέον, είναι με το να αλληλεπιδράς με τους NPCs που συναντάς στον κόσμο του Far Cry. Αυτοί θα σου δώσουν quest, αυτοί θα σου δώσουν πληροφορίες, όλα πλέον θα γίνονται μέσω των NPCs. Οπότε πρακτικά υποχρεώνει τον παίκτη να ασχοληθεί με quest, είτε είναι main quest είτε είναι side quest. Ναι. Αν θέλει να προχωρήσει παρακάτω το παιχνίδι. Έχει εισαχθεί πλέον ένας νέος μηχανισμός στο Far Cry 5, που σαν σκοπό έχει να σταματήσει αυτόν τον διαχωρισμό που υπάρχει σε πολλά παιχνίδια και υπήρχε και στα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, το ότι χώρια θα κάνω τα side quest, χώρια θα κάνω τα main quest. Πλέον δηλαδή προσπαθεί να δέσει το gameplay, να μην υπάρχει κάτι... Την είδε λίγο CD Projekt με... Ναι. Και λίγο τα μπερδεύει, τα ανακατώνει μεταξύ τους. Και ο μηχανισμός με τον οποίο το πετυχαίνει αυτό λέγεται, είναι η νέα προσθήκη του Resistance Meter. Αυτό το λέγανε πολλές φορές σε συνεντεύξεις τους και σε τρέιλερς κτλ. Τι συμβαίνει τώρα με το Resistance Meter? Κάνοντας διάφορα quest, χτίζουμε την αντίσταση. Χτίζουμε την αντίσταση απέναντι στον Joseph Seed και στην αίρεσή του. Αλλά όσο χτίζουμε εμείς τη δική μας αντίσταση, τόσο προσπαθεί και αυτός να κατατροπώσει αυτό το αντάρτικο. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το κομμάτι, ναι. Ναι. Και όσο δημιουργούμε προβλήματα στους υπαρχηγούς του Joseph Seed, τόσο αυτοί θα προσπαθήσουν με όλο και εντονότερο τρόπο να μας συνθλίψουν. Και συνεχίζοντας να τους δημιουργούμε προβλήματα, θα τους αναγκάσουμε κάποια στιγμή να βγουν από το κρυσφύγετό τους, έτσι ώστε να έχει και ο παίκτης την δυνατότητα να τους σκοτώσει και να προχωρήσει παρακάτω στο παιχνίδι. Αυτά είναι κάτι σαν mini boss, ας πούμε. Είναι τα mini bosses που θα υπάρχουν στο παιχνίδι πριν τον Joseph Seed, λογικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό το βλέπαμε ήδη στα Far Cry, οπότε συνεχίζεται να υφίσταται, απλά με λιγάκι διαφορετικό τρόπο, ας πούμε. Okay.
Πάμε παρακάτω. Ο κόσμος, σαν κόσμος, πώς ήταν, Λάλη? Ήταν έτσι ζωντανός? Γιατί τα προηγούμενα Far Cry ήταν πολύ όμορφα, ρε παιδί μου. Είχε και χλωρίδα και πανίδα και όλα αυτά. Πώς τον είδες εσύ? Ήταν εξίσου όμορφος και εντυπωσιακός όσο και τα προηγούμενα Far Cry. Κάτι που θέλω να αναφέρω είναι και η προσθήκη των Companions, που πρώτη φορά είδα να χρησιμοποιούνται τόσο έντονα στο παιχνίδι Far Cry. Οι Companions πλέον είναι χαρακτήρες που θα γνωρίζεις όσο παίζεις, θα τους συναντάς μέσα στο χάρτη. Και θα σε βοηθούν πώς δουλεύει αυτό? Ο καθένας, καταρχάς να πούμε αυτό, ο καθένας θα έχει μια δική του προσωπικότητα και επομένως δικό του gameplay. Θα μπορεί να σε βοηθήσει με το δικό του τρόπο. Άλλος μπορεί να έχει ειδικότητα τα εκρηκτικά, άλλος μπορεί να είναι sniper. Και επομένως χτίζεις μια τακτική πάνω και στον τρόπο που σου αρέσει εσένα να παίζεις, αλλά πάνω και στους companions που έχεις. Ωραίο αυτό. Επίσης, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ζώα σαν companions. Σκυλιά. Αυτό πώς το δουλεύεις, δεν κατάλαβα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σκύλο έτσι για. Μπορείς να τον πεις να πάει να κλέψει όπλα από τους εχθρούς και άλλα διάφορα πράγματα. Και να επιτεθεί. Οκ, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Οχήματα. Μεταφορά μέσα στο χάρτη, μετακίνηση μέσα στο χάρτη, ναι. Κτλ. Γιατί όλα τα Far Cry είχαν ένα τεράστιο χάρτη. Υποθέτω ότι αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση. Εννοείται, και τα οχήματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Πλέον θα υπάρχουν και αεροπλάνα. Και μαζί με τα αεροπλάνα θα μπορείς να κάνεις και dogfight στον αέρα. Δεν είδα κάτι, δεν έπαιξα με κάποιο αεροπλάνο. Dogfight, έτσι. Ναι. Απλά θα έχει. Ναι, ναι. Καλά, δηλαδή, κάτσε, δεν κατάλαβα. Dogfights αεροπλάνα σε κομιτεία της Αμερικής με rednecks, πώς θα τα κολλήσουν? Εμένα μου θύμισαν. Και καλά θα κάνεις. Δεν ξέρω. GTA. Εμένα μου θύμισαν λίγο τα αεροπλάνα πρώτο παγκόσμιο, να πω την αλήθεια. Οκ. Πάντως φαινόντουσαν ωραία. Ωραία. Όπλα, customization, RPG στοιχεία και τα λοιπά. Αγαπητέ Λαλούλη. Από ό,τι κατάλαβα θα υπάρχουν customization στοιχεία. Το demo που παίξαμε, η μόνη επιλογή που είχαμε ήταν να επιλέξουμε το φύλλο του παίχτη. Αλλά θα υπάρχουν και επιλογές να αλλάξει το χρώμα του δέρματος, κάποια χαρακτηριστικά. Καλά, στο πρόσωπο. Αυτά ναι, okay. Αυτά. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάτι βαθύτερο στο customization σύστημα. Δεν είδατε κάτι σε skill tree και τα λοιπά? Υπήρχε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Okay. Εντάξει. Και πριν περάσω στα γραφικά και τον τεχνικό τομέα, θέλω να μου πεις τι παίζει με το co-op. Co-op υποτίθεται θα παίζαμε. Δεν παίξαμε. Okay. Πάντως, αυτό που ήθελα να πω για το co-op είναι θα υπάρχει ένα σύστημα που λίγο πολύ, από ό,τι κατάλαβα, θα είναι drop-in, drop-out, και από το οποίο θα μπορείς να κρατάς τα experience και τα loot που θα κάνεις. Κατάλαβα. Όπως ακριβώς δούλευε και το Wildlands. Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε τώρα λιγάκι στον τεχνικό τομέα και τα γραφικά. Εγώ αυτό που βλέπω γενικά στα trailers και τα gameplay videos είναι πανέμορφα γραφικά. Πες μας λιγάκι πού παίξατε καταρχάς. Παίξαμε σε PS4 Pro. Mm-hmm. Παίξαμε την PS4 Pro έκδοση. 4K δηλαδή. Σε 4K εννοείται, και τα γραφικά ήταν πανέμορφα απλά. Πολύ ωραίες περιοχές. Βοήθησαν πιστεύω και οι περιοχές λίγο για να αναδείξουν τα γραφικά. Αυτό εγώ είδα, ρε παιδί μου. Υπήρχαν δηλαδή κάτι ηλιοβασιλέματα. Αυτό τα θα ποτάμια, σου έλεγα στα τρέιλερ. Ήταν κάτι πράγματι έτσι πανέμορφα, λες και έβλεπες πραγματικά τοπία. Ναι, είναι έτσι, όντως. Ένιωθες ότι ήσουν σε μια αμερικανική πολιτεία, όντως. Και γουστάρω πάρα πολύ εγώ αυτό το setting. Είναι. Και με συνδυασμό με τέτοια γραφικά νομίζω ότι θα το γουστάρω πάρα πολύ. Τώρα. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω, αγαπητέ. Πριν μας πεις αν αυτό που είδες σου άρεσε και τις γενικές εντυπώσεις. Έχω μία εντύπωση, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι το συγκεκριμένο είναι λιγάκι πιο χαρούμενο από αυτά που έχω δει μέχρι στιγμή σε σχέση με τα προηγούμενα Far Cry. Όχι ότι εκείνα ήταν βαριά και ασήκωτα, αλλά λιγάκι μου φάνηκε ένα κλικ πιο χαρούμενο, σαν να διακομωδεί λιγάκι το όλο setting εκεί με τους rednecks κτλ. Είναι λάθος μου ή είμαι τεράστιο τσακάλι, ας πούμε? Όχι, είναι αυτό ακριβώς που είπε Σάκη. Προσπαθεί να διακομωδήσει την όλη φάση με τους rednecks. Σε ποιο βαθμό θα το πετύχει τώρα και το πόσο καλό χιούμορ θα μπορέσει να κάνει, αν σκοπεύει να το κάνει, θα το δούμε. Γιατί μπορεί να θέλουν να το προμοτάρουν με τέτοιο τρόπο. Αλλά πολλές φορές έχουμε δει παιχνίδια είτε να προβάλλονται λίγο πιο χαρούμενα είτε λίγο πιο action και να καταλήγουν να είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Οπότε, μένει τώρα να μάθουμε πώς είναι το παιχνίδι όταν κυκλοφορήσει. Αν δεν κάνω λάθος, έρχεται τον. Τέλη Μαρτίου, στις 27 Μαρτίου κυκλοφορεί. Σε ποιες εκδόσεις? Για PS4, Xbox One και για τα PC μας. Υπέροχα. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Νομίζω ότι εμένα τουλάχιστον για την ώρα με κάλυψες. Εγώ το βλέπω με θετικό μάτι το παιχνίδι. Γενικά μου αρέσουν τα Far Cry. Μου αρέσουν πιο πολύ από πολλές σειρές της Ubisoft. Και πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε ένα setting που τουλάχιστον για την ώρα δείχνει πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω να μην είναι τόσο χαρούμενο και τόσο, ξέρεις, χαβαλετζίδικο. Θα ήθελα έτσι να δω και τις ωραίες, τις μαύρες στιγμές του. Αυτά, Λάλη, ευχαριστούμε κυρία, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο του Inferno Braveheart. Γεια σας.